Έλα, πάμε λίγο. Μην δεν θέλω να γελάτε, θέλω να είστε σοβαροί στον αέρα. Ξέρω ότι περνάτε πάρα πολύ καλά και κανονικά θα πρέπει να πληρώνετε για αυτό που κάνετε. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να το δείχνουμε προς τα έξω. Γιατί ρε, δεν θα δείχνουμε ότι δεν είμαστε καλά. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει φθόνος μετά. Ακούνε τα άλλα ραδιόφωνα δεν με νοιάζει, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι σωστό. Εγώ σου είπα, είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Τι χαρούμενοι άνθρωποι μου έχει πει κάθε μέρα ότι μια πονάει κοιλιά σου, μια πεθαίνει, μια βρελεβέκ των Ερτζιανών. Είμαι εδώ, είμαι εδώ έτσι. Σε βήμα δεν κάνω. Το ότι έχει το τζιμ που φάσου απλωμένο σαν τη θεία που ανεβαίνει στο γαϊδούρι, το ξεπερνάμε γιατί δεν βλέπει το κοινό. Φοράω αλλιώ τυραντάκι, μετά κρυώνω. Τι να κάνω. Τυραντάκι. Τέλο πάντων, δεν θέλω να μιλήσω. Ναι, ναι. Πώ ανεβαίνει μια καριέρα. Εντάξει. Πώ εξελίσσεται. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Σταύρος Κόλκας, εδώ ταπεινός, φτωχός, καρμίστας. Καρμίστας. Ταπεινός, ταπεινός. Instagrammer, είμαι ο καρμίστας. Karma's ambassador. Καρμίστας. Από τους απατίστας, ναι. Δίπλα μου το καμάρι από τις Σέρες. Ένας άνθρωπος που δεν υιοθετεί το πατρέψου Σέρε, να χαρεί όλη παρέα. Διάβασα μια είδηση σήμερα το πρωί και συναγορέθηκα. Τι? Καθηγητής στα ΤΕΙΣΕΡΟΝ εκβίαζε και ζητούσε λεφτά είτε σεξ από φοιτητές και φοιτήτριες για να τους περνάει μαθήματα. Να υποθέσω φοιτητές λεφτά. Φοιτητές λεφτά, φοιτήτριες σεξ. Ναι. Για να τους περνάει τα μαθήματα στα ΤΕΙΣΕΡΟΝ. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό ποσοστό επιτυχιών στο συγκεκριμένο ΤΕΙ, να υποθέσω. Βρέθηκαν λέει στο λογαριασμό του 180.000 ευρώ. Καλή δουλειά, φίλε. Και πρόσεξε, έκανε συνεργασία και με δύο φροντιστήρια. Και έστελνε τα θύματα στα φροντιστήρια για να γίνουν πιο καλοί, οπότε τα τσέπωναν και από εκεί. Και όλα αυτά κινούνταν σε λογαριασμούς. Σε λογαριασμούς είχαν στείλει ήδη λέει, έξω 150.000 ευρώ στο εξωτερικό, να μην τα έχουμε ναι. Και φαίνονται. Ναι. Νοικοκυρεμένη δουλειά, αλλά κάποια στιγμή ρε φίλε θα βρεθεί μία ή ένας που θα σου κάνει καταγγελία. Ναι. Νομοτελειακά. Εντάξει. Βόδια. Άμα δεν το πετυχαίνεις κιόλας το έργο, δηλαδή άμα είσαι και μέτριος στην διαδικασία. Φίλε, και εξπέρνα είσαι. Μέχρι πότε θα το κάνεις, δεν θα βρεθεί ένας που θα σε παγιδεύσει. Ναι. Για κρίμα το παιδί. Γι' αυτό μην το κάνεις. Λες, έχω μαζέψει 178. Σταμάτα. Ναι. Και όχι, όταν τα μηδενίσεις, ξαναξεκινάς. Ναι. Η πλονεξία σταύρω στη ζωή, να ξέρεις. Θα πληρώσει, ξέρω εγώ, 5-6 χιλιάρικα δικαστήρια. Λίγο, ξέρω εγώ, η κοινωνία η τοπική θα τον διαβάλει, τον καημένο αυτόν άνθρωπο, και θα βγει μετά έξω ελεύθερος. Και διατρέχει κάστανο. Ακούστε τώρα να δείτε. Όπα, ακούστε και να δείτε. Όλες οι διαδικασίες μαζί, αγάπη, είναι καλά τα πράγματα. Αύριο, 1:30 η συνέντευξη τύπου της ΜΠΑΤΕ. Θα είστε, πιστεύετε. Εννοείται πως θα πάμε. Εννοείται πως δεν προλαβαίνουμε ούτε 1 εκατομμύριο την συνέντευξη. Ενώ προλαβαίναμε. Ενώ, ναι, Στον Αλεξέη Μπάγκα. Ο Μπάγκα, προπονητάρα, φίλε. Στο μεταξύ είναι πάρα πολύ καλή η ΜΠΑΤΕ, ξέχωρα από τι λέμε. Η προπόνηση είναι στις 4. Προπόνηση την έχετε. Οριακά. Κάτσε λίγο, 9.30, 12.30. Εντάξει, όχι, 9.30 να έχουμε αφήσει βαλίτσες. Πότε είναι η προπόνηση δικιά μας? Δεν έχει βγει το δικό μας πρόγραμμα. Μόνο τις μπάτες. Λογικά δικιά μας είναι 6-7-8. Ναι. Εντάξει, τα δικά μας θα είστε. Τώρα μιλάμε για την πέμπτη. 10. Ναι. 10. Δεν τραβάτε τα. 10 η ώρα εκεί τώρα θα έχουμε δίπλα μας αρκούδες. Κανονικά υπάρχει ζωικό βασίλειο. Ένα free zoo εκεί πέρα. Ένα ζωολογικό κήπο χωρίς κάγκελα. Γύρω-γύρω από το κήπεδο της ΜΠΑΤΕ. Στο οποίο έχουμε ξαναπάει. Με μετάδοση και δίπλα η πολιτική. Ναι, ναι, καλά με φαντάζεσαι. Συγγνώμη λίγο, θα κάνεις κάτι τέτοια, ρε. Εκεί που θα κάνεις τη μετάδοση θα κολλάς. Όχι, θα δώσω για σχόλιο, πας και με συμπαθήσει. Τέλος πάντων, αυτό με δυσκολεύει αυτή τη στιγμή. Ποιο? Μαριέ, άντε, έχουμε εκπομπή και αυτό είναι χολύπτης. Άντε τώρα, άντε! Να το ρε, ναι, με Σταύρο. Εδώ είναι. Τι? Εδώ είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το κλείσαμε. Πώς γίνεται να ζεσταίνονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Λοιπόν. Άκου να δεις τώρα. Πάμε στα θέματα μας γιατί με μπέρδεψες. Έλα. Πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 7 σερί διπλά στην Αθήνα. Ναι. Μια ανακάλυψη που πρόσφατα έκανα, είναι η αλήθεια. Και πουλάω τρέλα ότι τα μέτρησα. Τώρα πριν από λίγη ώρα. Ναι, ας ακούνε. Από το Πούλιτζερ. Ναι, ανακούνε το Λίμπερο. Box παπάκι Λίμπερο.fm το Πούλιτζερ. Είναι και βραβείο κανονικό. Ναι. Να πω ότι. Λέω το Σοφού 18. Το σπίτι του γεμίσει τα ράφια, στείλ το στο Λίμπερο. Θα είναι μαζί με τη βράβευση για το Κάρμα. Τα ράφια.
Σε την μπαμπούσκα και κάτι τέτοια. Φοβερή ανακάλυψη, για πες. Ναι, 7 διπλά σερί στο λικανοπέδιο. Αυτό που λένε η κομπλεξική κάτω από τα Τέμπη κτλ. 7 σερί. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε με τον Ατρόμητο στο κύπελο. 0-3. Μετά πάλι κύπελο Πανιόνιος. 1-3. Μετά Ατρόμητος πρωτάθλημα. 0-2. Μετά Παναθηναϊκός. 0-3. Μετά τελικός. 0-2. Μετά Πανιόνιος φέτος. 0-1 και ακυρωμένο γκολ. Και μετά Ολυμπιακός. 0-1. Η δική μου ανακάλυψη τώρα. Γκολ φάγαμε ένα από τον Πανιόνιο. Δική μου ανακάλυψη. Δεν φάγαμε. Στον Πανιόνιο. Στο κύπελο. Στο κύπελο φάγαμε. Εκείνο εκεί τη... για το 0-5 που βάλαν και γκολ. Για μένα δεν φάγαμε. Δεν έχει δεχτεί γκολ. Δεν έχει δεχτεί γκολ στο λεκανοπέδιο. Κανένα. Ο Πάοκ έχει μόνο νίκες από τον περασμένο. Αγάπη. Νοέμβρη. Το 2-2 με τον Πανιόνιο εκείνο το. Εκείνο εκεί το παιχνίδι που ήταν πάλι για 0-3-0-4. Καταφέραμε το κάναμε 2-2 με δύο τζούφια σου του Σπυριδόνοβιτς και σου φάζει το μάτι στο 90. Η τελευταία απώλεια λοιπόν στο λεκανοπέδιο. 26 ενδεκάτου του 17. Ωραία. Πότε ξαναπαίζουμε? Τώρα επόμενο είναι νομίζω Ατρόμητο. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη. Αν θυμάμαι καλά. Ένα χρόνο αίτητο ο Πάοκ στο λεκανοπέδιο. Όχι αίτητο. Τίποτα, ούτε βαθμό. Ένα χρόνο μόνο νίκης. Το επόμενο καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει η ομάδα είναι να κάνει 8 νίκες στα 7 μάτς. 8 νίκες στα 7 μάτς. Αυτό ναι. Θα μπορούσε να κάνει. Αυτό, για ναι. Κάποιους που έχουν παράπονο την ομάδα. Κάποιοι πετύχανε 8 νίκες σε 7 μάτς πέρσι. Ή κάποιοι κάνανε σε ρί Σταύρο το 96-97, 15 νίκες σε 14 μάτς. Mm-hmm. Ναι. Κάνω λάθος. 15 νίκες σε 14 μάτς. Έτσι πήγαινε και η ομάδα τρένο. Τρένο πήγαινε, ναι. Απλά επειδή ξέρουμε και τις λεπτομέρειες, μην αρχίσουμε. Τις προπόνησης. Ναι. Τότε. Καλά είναι οι 7 επισκέψεις και δεν τους έχεις αφήσει ούτε σπόροι. Ούτε χαραμάδα, τίποτα. 7 σερί λοιπόν. 7 σερί παιχνίδια μόνο νίκες ο Πάοκ στο λεκανοπέδιο. Για αυτούς που λένε ότι μετά τα τέμπη ο Πάοκ χάνεται. Αφιερωμένο. Εξαιρετικά. Ναι, πάμε. Ο Λουτσέσκου βρίζει την Ελλάδα μας. Έτσι λένε. Λένε μερικοί κάτω. Ναι. Την Ελλάδα μας. Τι έλεγε αυτός ο Περμανάντ. Ο Περμανάντ, κοίτα, ξεκίνησε να κάνει μια πρόβλεψη ότι ο Πάοκ δεν θα τερματίσει ούτε δεύτερος. Ναι. Μπορεί λέει, να σας περάσει ο Ατρόμητος. Ναι. Αλλά επειδή η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο Πάοκ δεν θα πάρει ούτε βαθμό στο κρασά και θα φάει 5, ναι, καταποντίστηκε, του λέει ο συνομιλητής του. Ο τεράστιος Άκης, ναι. Άσε, λέει, μην κάνεις προβλέψεις. Μην κάνεις προβλέψεις. Άστο, ρε αγόρι μου. Άστο, ρε αγοράκι μου. Άστο. Ωραίος είναι αυτός ο Άκης. Αυτό θα μπορούσε να κρατήσει μόνο στην εκπομπή. Φυτίλια του. Ναι, όντως. Ναι, δηλαδή πραγματικά θα μπορούσε να είναι ο στάρ της εκπομπής. Και να έχει δίπλα το Ζόγκ, Παύλα Περμανάν. Να παίρνει την καρέκλα. Ναι, αυτό, αυτά τα βασικά. Νομίζω ότι Άκη αδικήσε από αυτό το ρόλο που έχει στη συγκεκριμένη εκπομπή. Διχόνια. Διχόνια του τρόπου. Νομίζω ότι 20 χρόνια τώρα θα έπρεπε να αλλάξουν τα δεδομένα. Βέβαια ο άλλος έχει το ατού, τα λέει καλά για τον πρόεδρο, για τους παιχταράδες που φέρνει. Αλλά νομίζω ότι ο Άκης θα έπρεπε να είναι πρώτος στην συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, η οποία έχει 20 χρόνια ζωής. Εμείς είμαστε Μάο Μάο, αλλά αυτοί έχουν τη συγκεκριμένη εκπομπή 20 χρόνια. Άκουρεσαι. Ναι, 20 χρόνια. Η Μενεγάκη τρέμει. Είναι ο βασικός ανταγωνιστής. Μόνο η Μενεγάκη, ο Παπαδάκης και ο Περμανάντ έχουν κρατήσει τόσο βρίζει, πολύ. Βρίζει, λέει ο Λουτσέσκου, την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας. Ναι, και εγώ είμαι Τούρκος. Φίλε, όλοι μετά από 400 χρόνια έχουμε ένα στιγματάκι. Και δύο. Ναι, και δύο. Απλά εμείς δεν είμαστε και Αμερικάνοι. Δεν είμαστε και Αμερικάνοι. US. Πώς είναι ο ύμνος? Το είχες δει στην τελευταία επίσκεψη. Το Αϊδόνι. Όχι, τι. Έλα, δεν το είδες. Όχι. Ποια τραγούδησε τον εθνικό ύμνο της Αμερικής όταν ήρθαν. Α, ναι. Κλαίει σε μια γωνία εγώ την Χιούστον νεκρή. Δηλαδή δεν φτάνει που πέθανε. Και η Μαρία Κάλλας, η Φαραντούρη. Ο Καμένος με το ζόρι κρατήθηκε εκείνη τη μέρα. Ο Καμένος πώς δεν του φύγει καμιά μίξα, γιατί είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία. Που θες να γελάσεις, δεν πρέπει να γελάσεις. Θες να το ακούσουμε το διάλειμμα. Γιατί μετά το διάλειμμα. Πώς τι λένε, πώς το λένε το βίντεο, Χρήστο. Πάτα Αϊδόνι, Άιντον. Εθνικός ύμνος Αμερικής, Καμένος πάντα. Θα το βγάλει, δεν γίνεται. Εννοείται. Μετά το λιοντάρι λοιπόν. Τώρα θα έχουμε. Ωραία. Είναι αυτό που προσπαθεί η γκόμενα να το παίξει η καλλιτέχνη. Συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω αυτό ποτέ. Ναι. Να το παίξει ότι το έχει.
ότι είναι κρυμμένη μέσα της η Aretha Franklin, η Whitney Houston και η Tina Turner μαζί. Ένα μια μίξη, ένα pot pourri τέλος πάντων. Και είναι λίγο άστοχο. Και τελικά περισσότερο πλησιάζει τον ταμπάκι. Κάποιο ταμπάκι. Να καταγγείλω λίγο το που το ανέφερες, εντάξει. Εκμεταλλεύτηκε η Ανίτα όλα αυτά τα παιδιά. Ναι. Το ταμπάκι, τον Μπάς και τα λοιπά. Ναι, τον και Κατέλη. Και μετά τους πέταξε στη γωνία. Στα σκουπίδια, ναι. Δεν σωστά. Γνήσια ταλέντα. Στέργες, νιώθεις άσχημα τώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Κοίτα, εγώ θυμάμαι το τραγούδι το «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος που το πριώνει». Δεν κολώνει. Δεν κολώνει. Δηλαδή είναι εκπληκτικό στίχο. Το άλλο, «Έξω από τα δόντια», που η αλήθεια είναι ένα δόντι. Φτάσουμε μεταξύ, τα έγραφε ο Καρβέλας 2-2 στην τουαλέτα. Ναι. Εμείς παίρνουμε λίγο το τάμπλετ να δούμε τι γίνεται και αράζουμε. Ο άλλος έγραφε τραγούδια. Ναι. Γιατί στο τσακούζι σου δεν παίρνεις το τάμπλετ εσύ, θα πει. Δεν παίρνεις το τσακούζι σου το... Τέλος πάντων, το βρήκαμε το Αϊδόνι. Πήγαινε βοηθάρε τον καλλιτέχνη. Τι σε έχω εδώ. Το βρήκα. Να, βάλ' το εδώ, βάλ' το εδώ, βάλ' το εδώ. Ναι, βάλ' το στο ηχείο. Βάλ' το εδώ. Έλα. Σε μένα, φέρ' το εδώ. Φέρ' το εδώ. Και άμα στείλει η Τούλα Φραουλίτσα κανένα μήνυμα, όσο δεν κάνει το βράδυ, θα σου το πω μετά. Άρα, Whitney. Το ηχείο που βέβαια δηλαδή. Ακούγεται ρε, ακούγεται καλά. Το χάσες βρεβόδι. Έλα. Αφιερωμένος ο Περμανάν. Λίγο στα νήσι, λίγο. Καημένη φάτη σου με να πάθει. Ένα κοινοκρότημα εδώ, έτσι, μπράβο. Και κακοποίηση, δεν έχει ζημιά ποτέ. Συγγνώμη που στον Περμανάτ που δεν βρήκα μια καλύτερη εκτέλεση. Ωραία, από το DNA που έχει μέσα του. Τι? Όχι, να κλείσουμε το κινητό λίγο. Να, κλείστο, ναι, μην βγει τώρα καμιά εφηθόδη να τραγουδάει τον ύμνο της Μπάμπουε. Κρίμα είναι. Γιατί αυτό το YouTube είναι και αδίστακτο. Πάει από αριστούργημα σε αριστούργημα πάει. Τέλος πάντων. Κάτσε να πούμε λίγο τα. Τι να πούμε τώρα. Τα σημαντικά, περίμενε. Λοιπόν, προσκλήσεις για το Ρίτζεσι Καζίνο, άκουσε λίγο. Ρίτζεσι Καζίνο, φίλε. Θέατρο στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης, πέμπτη βράδυ στις 10. Σε συνεργασία του Ρίτζεσι με το Λίμπερο. Υπάρχει δυνατότητα για προσκλήσεις μέσω του Facebook του ΠΑΟ 24 και υπάρχει δυνατότητα να πάρετε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία, να δηλώσετε το όνομα και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Πες τα τηλέφωνα, αγάπη. Λοιπόν, 287 και 38 είναι το τηλέφωνο εδώ πέρα στην γραμματεία. Οπότε μπορείτε να καλείτε και να κερδίσετε. Και 6944 287 και 38, παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε ονοματεπώνυμο και κερδίζετε αυτόματα μια διπλή πρόσκληση. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Απόλλωνος Σμύρνης το απόγευμα της Κυριακής δίνουμε και σήμερα. 6 και 4. Πρέπει να είναι και μάτι του, μα το αντιλαμβάνεστε αυτό. Μα είναι και καλή ώρα, είναι 6 και 4, το εύκολο. Καλή ώρα, τι είναι, το έχουμε ξυπνήσει. Δεν είναι ρε παιδί μου, αργά. Μπορείς να έρθεις. Αχ, θα έχουν στάξει τα παιδιά μας. Σταύρο, μην είσαι αρνητικός. FM και ενώ ΠΑΟΚ. Ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526. 5 εισιτήρια και σήμερα για το ΠΑΟΚ Απόλλων. Αργότερα θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε και εισιτήρια για το αυριανό μάτς κυπέλου στο μπάσκετ μεταξύ ΠΑΟΚ και Πανιωνίου. Αύριο, δεν το δούμε. Όχι. Η ΕΡΤ το δείχνει. Θα σε γελάσω και δεν θέλω. Η ΕΡΤ. Α, το βλέπουμε διαδικτυακά. Στέλνει και τι ώρα παίζουμε. Στις 5. 5. Από 10 ευρώ τα εισιτήρια. Δεν θα πάμε στον προπονητή της Πάτε. Όχι, στην Πάτε δεν θα πάμε. Να είστε σίγουροι. Θα υπάρξει μια αίτηση σίγουρα. Μπορεί να έχουμε αποστολή, αλλά
αποστολή αυτοκτονίας δεν θα έχουμε. Δεν προλαβαίνετε, ρε, εντάξει. Δεν προλαβαίνετε. Ναι, γεγονός είναι αυτό. Ε, δεν ναι, προλαβαίνουμε. Μία και μισή είναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να πιάσουμε τα θέματα σοβαρά. Χάθηκε εξαφάνιση, μπορείτε να βοηθήσετε. Χάθηκε ετών 28, εξαφανίστηκε μία δεκάτου του 18 από Πειραιά, Μάτια, Καστανά, ύψος 1,94, υπηκότητα Σερβία, φορούσε μία, πώς το λένε, φόρμα, ρε παιδί μου, φορούσε φόρμα κόκκινη με άσπρη ρίγα και έναν χαριτωμένο στο σήμα με κάτι δάφνες. Είχε την ατυχία να βάλει αυτόν τον γκολ. Περιοχή Πειραιά, είπαμε. Πειραιά. Αν έχετε στοιχεία, καλέστε στο Amber Alert, πώς λέγεται αυτό. Ναι, στο τετραψήφιο που έχει, το οποίο δεν αυτή τη στιγμή βλέπουμε γιατί έχει διαφήμιση του Cornflakes. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υπενθυμίζω τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Προσκλήσεις για το παιχνίδι της Πέμπτης στο Θέατρο Βεργίνα του Ρίτσι Καζίνο σε συνεργασία με τον Λίμπερο 107,4. Μπαίνετε στο λογαριασμό του ΠΑΟΚ 24 στο Facebook, δηλώνετε ονοματεπώνυμο, αυτόματα κερδίζετε μία διπλή πρόσκληση για το βράδυ της Πέμπτης στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης. Ο άλλος τρόπος είναι να πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 2310-287-38 ή στο 6945-287-38. Επίσης κερδίζετε αυτόματα μία διπλή πρόσκληση. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και μέσω μηνύματος FM. Ονοματεπώνυμο Ρίντζεση το στέλνετε στο 54526. Ακόμα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Απόλλωνος Σμύρνης την Κυριακή το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. 5 εισιτήρια και σήμερα, ο γνωστός τρόπος, FM κενό, ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ, το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση 2-3 λεπτάκια πριν τις 2. Θα δώσουμε λίγο αργότερα και 5 εισιτήρια για το παιχνίδι το αυριανό του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο στο Παλατάκι για το κύπελο Ελλάδος στις 5. Θα σας πω λίγο αργότερα τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διεκδικήσετε 5 εισιτήρια για τον πρώτο επίσημο αγώνα του μπασκετικού ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Μαζί μας στην πρώτη ώρα στοίχημα.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία με τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα επιλογών, πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα, πάρα πολλές επιλογές και φυσικά με την ασφάλεια και την εγγύηση που σας προσφέρει η στοίχημα.gr. Αναδομώ 10 χρόνια λειτουργίας φέτος, χορηγός στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημαραθώνιο στις 13 του Οκτώβρη στη Θεσσαλονίκη. Προσφέρει 5% έκπτωση σε όλους συμμετέχοντες στο μαραθώνιο και 10% έκπτωση σε όσους κλείσουν στο περίπτερο της Αναδομώ συνάντηση για δωρεάν εκτίμηση κόστους εργασιών. Όλες οι προσφορές της Αναδομώ και όλα τα πακέτα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το μπάνιο είτε ολόκληρο το σπίτι, στο αναδομώ.pavlanakenis.gr και στο τηλέφωνο 2311-241-508. Εδώ να είμαστε. Ξούς. Υπερήφανος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μου είπες θα με πας στο κατάστημα Stock που είναι και στη γειτονιά μου. Εγώ δεν πάω δίπλα στο σπίτι. Πάμε στο δικό σου. Το θέμα είναι να πας αυτό που είναι δίπλα στο Σταύρο. Ρε. Ωραία, θα πάμε. Επιλογές υπάρχουν και στο Αγία Σοφίας. 50% έχει αυτή την περίοδο. Και Αγία Σοφίας και Μεντεράνια Κόσμος και το κατάστημα Stock Βασιλής Σόλγας με μπότσαρη γωνία και φυσικά στο nac.gr δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και φυσικά Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, Σταύρο. Πες εσύ που τα ξέρεις αυτά καλά, πως φτιάχνουμε τον ωραίο τον καφέ. Θες να γίνεις μπαρίστα, επαγγελματίας. Είναι επιστήμη, φίλε. Επιστήμη είναι ο καφές. Εγώ δηλαδή έχω απορρίψει μαγαζιά των 2 εκατομμυρίων γιατί δεν ξέρω να κάνω καφέ. Α, μπράβο. Οπότε πας εκεί, Data Labs, μαθαίνεις να φτιάχνεις ένα καφέ. Και είσαι απαραίτητος. Α, μπράβο. Και μπορεί να βρεις και κάνα κομμενάκι άμα βρίσκεις λίγο. Ναι, άμα είσαι άμπαλος. Okay. Εθνικής Αμήνης 14, 231-022-29-62 τηλέφωνο, datalabs.edu.gr. Και μπορείτε να μπείτε να δείτε. Στην πληροφορική. Φανταζόμουν ποτέ ότι θα έβλεπες θερμόμετρο μέσα στο γάλα για τον καφέ, όχι. Είναι από 10 χρόνια.
Εννοείται πως όχι. Έπαιρνες φραπέ γλυκό γάλα ή φραπέ σκέτο αυτό. Τάκ, τάκ. Εδώ φίλε, περίμενες εσύ, φίλε, να δεις σαλάτα μέσα στο ποτό σου. Όχι. Πάρε ένα μοχίτο και θα δεις. Αυτό εννοείται. Λοιπόν. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο σοβαρά. Ναι. ΠΑΟΚ, φίλε, μεγάλη ομάδα. Πολύ μεγάλη. Τεράστια. Δεν τους βλέπουμε. Θα κάνουμε ένα διάγγελμα. Μανιφέστο θα το πω. Εντάξει. Το οποίο μανιφέστο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι και η πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν συμπλήρωσε μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό 13 επίσημα παιχνίδια στη φετινή σεζόν. 13 επίσημα παιχνίδια που δεν υπήρχε ούτε μισό από αυτό χωρίς να είναι παιχνίδι υψηλής έντασης. Ακόμα δηλαδή και με τις ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας, όπως είναι ο Όφη, ο Πανιώνιος και ο Άρης. Εντάξει. Και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι χαμηλότερης δυναμικότητας. Όχι, δεν είναι. Αλλά λέω ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια σκληρή ομάδα, με δεμένο κορμό, με ίδιο προπονητή, που δεν είναι εύκολο κατάβλητη. Την διαχωρίζω από τις υπόλοιπες τρεις. Το έχουμε βιώσει και στην Τούμπα και στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη έχουμε κάνει λουγλουγλου. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ακόμα και τα μικρά παιχνίδια που έπαιξε, ήταν παιχνίδια έντασης. Γιατί παραδοσιακά ένα παιχνίδι με τον Άρη είναι ένα παιχνίδι έντασης. Μπορούν να δουν το βίντεο οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τις κολτσοπατινάδες που τρώγανε την ώρα του αγώνα για να καταλάβουν ότι παρότι υπήρχε αδιαφορία όσον αφορά στο αποτέλεσμα, τις φάγαν τις φάπες τους μέσα στον αγώνα. Η Νέα Σμύρνη και το Γιατί Κουλέ είναι έδρες που θα παίξεις με ένταση για να πάρεις αποτέλεσμα. Δεν είναι, ακόμα και ο Όφη που είναι σε κακή κατάσταση, η κλωτσιά πήγαινε σύννεφο εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και χρειάστηκε να κάνει ανατροπή γιατί ο ΠΑΟΚ είχε ένα κακό διάστημα. Δεν μπήκε στο παιχνίδι όπως έπρεπε. Τελικά το γύρισε. Όλα τα παιχνίδια λοιπόν, τα δύο με τη Βασιλεία, τα δύο με τη Σπαρτάκ, τα δύο με την Μπενφίκα, το ένα με την Τζέλσι, το ένα με τον Ολυμπιακό, το άλλο με την ΑΕΚ, όλα και τα 14 παιχνίδια ήταν παιχνίδια υψηλής έντασης. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει αντίκτυπο στη λειτουργία της ομάδας, κυρίως όσον αφορά στην πνευματική ισορροπία. Δηλαδή, εδώ είμαστε κουρασμένοι εμείς που τα παρακολουθούμε. Δεν θα είναι η ομάδα που τα παίζει. Μπήκε Οκτώβρης και εγώ αισθάνομαι ότι είναι Μάρτης. Προσωπικά. Γιατί πολλές φορές πρέπει να συνδέεις το προσωπικό σου και να το προσαρμόζεις στο τι μπορεί να βιώνει η ομάδα παράλληλα. Που ξεκίνησε από τον Ιούλιο. Ναι, ξεκίνησε. Και εμείς από τον Ιούλιο ξεκίνησαμε. Ναι. Μας πήγε ο Στέργιος σε ένα σπίτι που φοβερό. Ανεβαίναμε τρεις ορόφους για να φτάσουμε στο σαλόνι. Άμα το πας με προετοιμασία, ξεκίνησε τέλη Ιουνίου. Ακόμη ναι, πιο πριν. Από τέλη Ιουνίου, τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ομάδα είναι στο πικ της έντασης του σερί αυτού. Είναι σαφές ότι είναι επηρεασμένη από την ενέργεια που έχει χάσει και ο βασικός λόγος που η ομάδα δεν έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα είναι αυτός. Το ότι δεν παίρνει βοήθεια με τις μεταγραφές είναι ένα γεγονός. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κρύψει κανένας. Το ότι υπάρχει ερωτηματικό για κάποιες από αυτές, για το αν θα βοηθήσουν ποτέ ή όχι, και αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά η κουβέντα αυτή είναι δευτερεύουσα και ήταν πρωτεύουσα τον Ιούνιο τότε που έπρεπε να γίνει. Τότε που την κάναμε και μας βρίζανε διάφοροι. Τώρα είναι αργά, δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ στο timing που θα μπορούσε να πάθει τεράστια ζημιά, γιατί με μείον 2 να έχει και την πίεση του μείον 2 στην πλάτη του, αντί να έχει πάρει. Να είναι στο μείον 5 τώρα. Στο μείον 5. Ναι, τι, πολύ ήθελε. Μετά να βρεις, μετά τι γίνεται. Πολύ ήθελε. Ωραία. Μπαίνει το δοκάρι του Λιβάγια στο 0-0. Γυρνάει το παιχνίδι. Ερωτηματικό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να σταθούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε ένα πολύ δύσκολο timing για αυτόν, με συγκυρίες απίστευτες που δεν έχουν ποτέ επαναληφθεί στο παρελθόν, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ αλλά για καμία ελληνική ομάδα. Καμία ελληνική ομάδα δεν έπαιξε 6 αγώνες σε ένα μήνα και κάτι, ωραία, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας όμιλος του Champions League. Καμία ομάδα δεν είχε τέτοια κατεμιά ώστε η πρώτη, πώς το λένε,
Αντίπαλος του κύριου Παλίγκ να είναι μία από τις πέντε κορυφαίες ομάδες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Και ήρθε και με βασικούς. Σύχαμα, Σάρι. Πάμε παρακάτω. Καμία ομάδα δεν είδε. Ο ΠΑΟΚ δεν είδε σίγουρα με χαρά το γεγονός ότι στην κλήρωση του κυπέλου εμφανίστηκε πρώτο παιχνίδι με τον Άρη. Θα μπορούσε να είναι ο Λεβαδιακός, θα μπορούσε να είναι ο Πανετολικός, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ήταν ο Άρης. Είναι λοιπόν λογικό, πάρα πολύ λογικό, η ομάδα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή μάλιστα που οι παίκτες που ήρθαν δεν είναι έτοιμοι να συμβάλλουν με έναν ξεκάθαρο ρόλο, γεγονός. Ωραία, τι να πούμε τώρα, ότι ο Βέρμπλουμ είναι έτοιμος. Ωραία, είδα τον Βέρμπλουμ στο Καραϊσκάκη και αισθάνθηκα ελαστικός. Ναι. Σε μια φάση τεντώθηκε και νόμιζα ότι θα σπάσει. Θα σπάσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει και βοήθειες από τους νέους παίκτες για να βγει το rotation καλά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα με την Πάτε, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση, φαβορεί την Πέμπτη είναι η Πάτε, όχι ο ΠΑΟΚ. Γιατί το περνάνε πολύ στον Τούκου, η Πάτε είναι μια εξαιρετική ομάδα. Έχει παίκτες με περίσσιο ταλέντο. Θα την κάνουμε την ανάλυση στη συνέχεια. Κάνα σκάουτινγκ. Εντάξει. Αν λοιπόν καταφέρει και πάρει αποτέλεσμα και στην Λευκορωσία, θα έχει ξεπεράσει σε απόλυτο βαθμό και χωρίς καμία πληγή ένα πρόγραμμα το οποίο δεν αντιμετώπισε ποτέ καμία ελληνική ομάδα στο παρελθόν. Συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΟΚ. Εντάξει, Χρήστη, θα μείνει η πικρία με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά που δεν κατάφερε η ομάδα να μπει στους ομίλους, αλλά πληγή δεν το λέει σίγουρα. Εντάξει, τι να μπει στους ομίλους, δεν υπάρχει μυαλό ότι θα μπορούσε η ομάδα. Δεν υπάρχει καμία πληγή, Στέργιο, όταν ο άλλος έχει αποδείξει ότι είναι καλύτερος από σένα. Η Μπενφίκα και στα δύο παιχνίδια απέδειξε την ομάδα Champions League. Εσύ απέδειξες ότι δεν είσαι στο επίπεδο της Μπενφίκα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πικρία για κάτι το οποίο είναι ποδοσφαιρικά δεδομένο. Πικρία υπάρχει όταν είσαι γκασμάς και τα χάνεις μόνος σου. Θα μου πεις τώρα δεν έκανες εγκλήματα με την Μπενφίκα. Ναι, αλλά στην οικονομία των δύο αγώνων φάνηκε ξεκάθαρο ότι η Μπενφίκα είναι δύο κλάσεις καλύτερη από σένα. Ειδικά στο time, δεν ξέρω σήμερα πώς θα πάει με την ΑΕΚ. Εγώ και το 2-20 στο διπλό, ναι, το βλέπω λίγο. Το ζαχαρώνω, είναι η αλήθεια. Αλλά επειδή είναι παιχνίδι ομίλων και ποτέ δεν ξέρεις, είναι, πρέπει να είσαι και λίγο επιφυλακτικός. Ξέρεις όμως ότι η Μπενφίκα θέλει την νίκη γιατί ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Μπάγερν. Ναι, καλά, θέλει την νίκη γενικά. Όλες οι ομάδες θέλουν την νίκη. Δεν θυμάμαι καμία ομάδα στην ιστορία, Στέργιο μου, που να θέλει την νίκη. Θέλει την νίκη περισσότερο, Σταύρο. Ναι. Αν κερδίσει την Μπάγερν. Ναι. Εντάξει. Αν κερδίσει την Μπάγερν, υπολογίζει η Μπενφίκα ότι η Μπάγερν δεν θα χάσει. Υπολογίζουν όλοι ότι θα κερδίσουν την ΑΕΚ. Ναι. 2-16 εκεί πήγε τώρα η Μπενφίκα. Ναι. Πάρ' το στο στοματάκι σου λίγο, λέει ο Χρήστος, το μικρόφωνο. Ναι. Πάρ' το λίγο, γίνει λίγο εύκολο. Πρέπει να κάνουμε κάτι με το μικρόφωνο, Τι το, να το διορθώσουμε γενικότερα. Ποιο, μια χαρά το μικρόφωνο, μπροστά σου είναι. Εντάξει, συνέχισε. Ναι. Από εκεί και πέρα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να καταλάβουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε ένα εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ξέχωρα αν μας ακούνε και τσόντα κάποιοι άλλοι και καλά κάνουν, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις, να παίρνεις κλίμα και από το τι λένε οι άλλοι. Σοφό και μπράβο τους. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα κλείσει έναν κύκλο. Ελπίζουμε μετά την πόλη σου. Ελπίζουμε με πώς το λένε, θετικό πρόσημο. Με θετικό πρόσημο, ήδη είναι θετικό. Αν πάρει αποτέλεσμα και στην Πάτε, είναι το απόλυτο. Mm-hmm. Δηλαδή, κόστος από την ισοπαλία απέναντι στον Άρη δεν υπάρχει. Κόστος απέναντι για την ήττα με την Τζέλσι δεν θα υπάρχει αν πάρει αποτέλεσμα στην Πάτε. Στο πρωτάθλημα έχει το 5 στα 5 και όλα αυτά σε μια συγκυρία που θα μπορούσε να είναι καταστροφική. Με λίγα λόγια λοιπόν, δεν χρειάζεται μύρλα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ομάδα χρειάζεται τη στήριξη. Πρέπει να πάρει τον χρόνο της έτσι ώστε να φρεσκαριστεί. Αυτό θα συμβεί πιθανότατα στη διάρκεια της διακοπής που είναι μετά τον Απόλλωνα Σμύρνης. Το πρώτο παιχνίδι από τα τέλη, από το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και τώρα, που ο ΠΑΟΚ μπορεί να το παίξει στο σβηστό.
Που δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα το πριν παίξει το κέρδισε. Απλά υπάρχει μια εκτίμηση ότι δεν θα χρειαστεί η ομάδα να φτύσει αίμα για να κερδίσει τον Απόλλωνα στη φάση που βρίσκεται. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν που ο ΠΑΟΚ, ωραία, μπορεί να πάρει στο ρελαντί. Γιατί και με τον Αστέρα πήγε να το κάνει ρελαντί μετά τον γκολ. Και από το 70 μέχρι το 90 ζήσαμε στιγμές ζαλόγκου. Και θα μπορεί μετά και μέσω των παιχνιδιών των επόμενων να κάνει, να φρεσκάρει την ομάδα, εντάξει. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα μετά τη διακοπή. Πας στο Χαριλάου, έρχεται ο Παναθηναϊκός και πας στον Ατρόμητο. Δεν είναι εύκολη τριάδα. Μετά τον Ατρόμητο ανοίγει. Μετά τον Ατρόμητο ανοίγει. Δηλαδή 10η με 15η αγωνιστική. Δεν έχεις κάτι άλλο μετά. 10η με 15η αγωνιστική. Έχεις βγάλει όλα τα ντέρμπι. Ναι, είσαι σε μια φάση που λες πάω για 15 βαθμούς. Στο ενδιάμεσο έχεις και τη Βίντι, έτσι. Ενδιάμεσο, ναι. Άρη με Παναθηναϊκό. Δεν είναι το πρόβλημα. Μετά έχεις και κύπελο. Κύπελο με τον Άρη το σπατών, δηλαδή αγάπη με Εργοτέλη. Με Εργοτέλη. Καλά, ναι. Εύκολο, αλλά λέμε ότι υπάρχει. Ναι, δεν είναι αυτά παιχνίδια έντασης. Τώρα μετά τον Αντρόμητο έχεις Πανετολικό και Ξάνθηση Ντούμπα και τα δύο. Ναι, εννοείται. Πολύ το ανοίξαμε. Όχι, δεν το ανοίξαμε. Είναι τα δεδομένα. Πάτε την Πέμπτη. Απλά για να καταλήξω, επειδή βλέπω μια κριτική προς συγκεκριμένους παίκτες. Ωραία. Επειδή αυτή η συνήθεια να σκίζουμε τους δικούς μας κατά τάκη νευριστική στα 43 μου χρόνια, δηλαδή αρχίζει και μου τη δίνει στα νεύρα. Ωραία. Δεν είναι ο Πέλκας ο κακός. Ο ΠΑΟΚ είναι ο κακός. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι εμφανίστηκε ο Μάτος. Εμφανίστηκε ο Βιερίνια. Μήπως ο Πρίγιοβιτς έκανε παπάδες και δεν το καταλάβαμε. Ο Μαουρίτσιο, ξέρω εγώ, συμμετείχε και στα 90 λεπτά. Οι αλλαγές βοήθησαν. Ο Βαρέλα ήταν ο Βαρέλα που ξέραμε. Δεν είναι, παιδιά, η απόδοση ενός παίκτη που ορίζει τις τύχες μιας ομάδας. Η ομάδα είναι σκασμένη. Το πρόβλημα είναι συνολικό και είναι ποδοσφαιρικό πρόβλημα που φαίνεται ξεκάθαρα το γιατί υπάρχει. Είναι ο ίδιος κορμός με πέρσι. Στην εξίσωση της κουβέντας εννοείται βάζουμε και το κομμάτι του ότι δεν βοηθήθηκε η ομάδα ακόμα από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Αλλά επειδή έτσι λειτουργεί και δεν, όσα και να πούμε, όσα και να κάνουμε, δεν μας ακούει κανένας, θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Ούτε οι άλλοι είχαν και τίποτα ενίσχυση σοβαρή. Μόνο ο Ολυμπιακός πήρε βοήθειες από τον Καμαρά και τον Ποντένση. Ο Νάτχο και ο Τουρέτα στον πάγκο. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε να κάνει και 75 αλλαγές. Κάποιες θα βγαίνανε. Η ΑΕΚ έχει πάρει 0 βοήθεια από τις μεταγραφές της. Απλά το ότι κακώς όλες οι ομάδες ελληνικές δεν λειτουργούν με τα ανακλαστικά σωστά και δεν παίρνουν παίκτες στα χαρακτηριστικά που ψάχνουν, δεν είναι δικαιολογία, εντάξει. Κακώς συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει και στους τρεις, κακώς συμβαίνει και στους τρεις. Αλλά από εκεί και πέρα, η ομάδα του ΠΑΟΚ, αυτό που βίωσε μέχρι σήμερα, είναι κάτι το οποίο λογικά τον οδηγεί σε μία εικόνα μέτρια, έως κακή σε κάποιες φάσεις, αλλά το ότι έχει πετύχει το απόλυτο και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα κόστος από αυτό, είναι και ένας ιονός ότι, παιδιά, φέτος το κάρμα, φίλε. Μίλησε μαζί το κάρμα λίγο. Το κάρμα. Παίζω με τον Αστέρα, 20 λεπτά βορβαδίζουν, δεν μπαίνει μπάλα μέσα ποτέ. Ωραία. Πάω στον Πανιόνιο, πρώτο ημίχρονο δεν κατεβαίνω. Βγαίνουν οι μαύροι που έχουν εκεί, ο Μασούρας, ο ένας, ο Σπυριδόνοβιτς, πόσες φορές μόνοι τους, δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Με την ΑΕΚ ξεκινάει το παιχνίδι, δώρο Κάνιας, Λιβάγια, δοκάρι. Επόμενη φάση, γκολ ο ΠΑΟΚ από δώρο. Εντάξει. Στον Όφι προηγούνται, το γυρνάω με κεφαλιά του Μάτου σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά. Στο πρώτο ημίχρονο, αλλάζω την ψυχολογία του αγώνα. Που κεφαλιά χτυπάει κάτω, περνάει πάνω από κεφάλια, δεν μα τη δεις. Είναι. Εντάξει. Πάω, παίζω με την ΑΕΚ, με την Τζέλσι τρώω στο 7 γκολ και λέω μπέτρεσα 5. 0-1, πάλι καλά. Πάλι καλά, ούτε στον παπά. Και έχω να μου λένε για το rotation οι άλλοι. Δεν έκανε καλό rotation. Άντε ρε τράβα τα. Μην το πω τώρα στον αέρα. Τα μαλλιά σου. Ναι. Και πάω, παίζω στον Ολυμπιακό, 23 τελικές με 5. Τέσσερις. Και μία που κόψα στον Πρίγιοβιτς 5, το τέτα τέτ, που θα μπορούσε να είναι 2 και μία στον Ζαμπά 6. Ωραία.
Θα μπορούσε να είναι δηλαδή το παιχνίδι πολύ διαφορετικό. Με 0-2 θα είχαμε άλλη αύρα. Δεν μπορούν να βάλουν την μπάλα από το πρώτο λεπτό μέσα με τίποτα. Εντάξει, και πάμε εμείς. Και μια τσούφια σέντρα, κακή επιλογή του Βιερίνια. Χάνει στα μήλα και έγεται ο Γιαννιώτης. Και έρχεται το παλικάρι, ο Παρτιζάνος από την Σερβία. Ο παλίκαρος αυτός, το πρότυπο ανδρός, που αν δεν βρει στέγη σε κάποια βάση ποδοσφαιρική, πάντα ο ΠΑΟΚ μέσω των θυγατρικών του, τέλος πάντων, που δεν έχουμε 5-6, δεν είναι, 10. Θα του βρει μια θέση σε ένα ρόστερ. Ωραία, έρχεται το παλικάρι και το παστελώνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Τα λέω καλά? Πάρα πολύ καλά. Συμφωνούμε πάρα πολύ. Ωραία. Χορηγή πρώτης ώρας λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα και μπαίνουμε με συνεντεύξεις που έχουμε κρατημένες. Και με μια ανάλυση και... της Μπάτε. Έχουμε ανάλυση της Μπάτε. Βέβαια, έκανα σκάουτινγκ. Τι σκάουτινγκ έκανες? Θα σου πούμε. Ναι, πάμε με σοκάρι. FM κενό, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526 και μέσω του Facebook του ΠΑΟΚ 24 και στο 2310-287 και 38 και στο 6945-287 και 38. Δηλώνετε συμμετοχή είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για το βράδυ της Πέμπτης στο Θέατρο Βεργίνα, φυσικά στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την δύσκολη μάχη του Δικεφάλου στη Λευκορωσία, στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης, σε οθόνη high definition, με απεριόριστη πείρα και κληρώσεις για πλούσια δώρα στο ημίχρονο. Επιστρέφουμε με Πασχαλάκη να ακούσουμε όσα είπε και πολλά άλλα. Να είμαστε πάλι πίσω μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε έτοιμο ένα ηχητικό με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη μετά την νίκη στον Πειραιά. Ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ. Μίλησε για πολλά. Και για την κατάσταση της ομάδας και για το παιχνίδι και για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Έκανε και αυτοκριτική. Νομίζω έχει αξία να τον ακούσουμε. Βεβαίως. Την ημέρα που ήρθε στο ΠΑΟΚ, την νιώθεις έτσι, γιατί σε είδαμε να πανηγυρίζεις πάρα πολύ έντονα, αγκαλιάζοντας και να συγκρατηθεί τις ομάδες με τον τελευταίο αγώνα. Εντάξει, όλοι μεταξύ μας έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό κλίμα. Είμαστε μια οικογένεια και φυσικά και θα πανηγυρίσουμε με όλους που βρίσκονται στην ομάδα. Ήταν η καλύτερη όσου όμως εμφάνισε από την ημέρα που ήρθε στο ΠΑΟΚ, το νιώθεις έτσι, όπως είδαμε? Δεν νιώθω ότι ήταν η καλύτερη εμφάνισή μου, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια πολύ σημαντική εμφάνιση. Πιστεύω να βοηθήσω και εγώ στα μέγιστα να πάρουμε τους βαθμούς και να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στο στόχο μας. Αλέξανδρε, νιώθεις ότι... Προηγουμένως όταν ρωτήθηκε για τη στήριξη που σου έδωσε όλο το καλοκαίρι, επέμεινε πολύ σε εσένα ακόμη και σε δύσκολες βραδιές και σε στήριξη σε πιστεύει, είπε ότι σε αγαπάει πολύ και το ξέρεις. I love Πασχαλάκη. Ναι, έτσι είναι. Ο κόσμος μου έχει δείξει όλα την εμπιστοσύνη του, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούσαμε να έχουμε και καλές στιγμές και δύσκολες. Πρέπει να υπάρχει διάρκεια σε ένα δεύτερο και να υπάρχει ο ίδιος ζήλος, να δουλεύει κάθε μέρα έτσι ώστε να βελτιώνει τις αδυναμίες του. Και αυτό έχω δείξει ότι θέλω να κάνω, να βελτιώνω τις αδυναμίες μου, ό,τι αδυναμίες έχω θέλω να βελτιώνω κάθε εβδομάδα και να μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την εβδομάδα. Αλέξανδρε, έχει καθυστερήσει να αφήσει το παιχνίδι 5 λεπτά με τα καθαρδόρα. Μπροστά μου σε βλέπω αγκαλιά με το Σκιαθίτη. Πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος σου, για να το μας πεις τι σου είπε? Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και στο σχολικό κομμάτι αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι. Λέμε τα δικά μας, κυρίως πρέπει να είμαστε φόβοι στο παιχνίδι. Δεν πρέπει να μας αποσπάνε την προσοχή όλα αυτά που γίνονται έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Θέλει να είμαι συγκεντρωμένος, θέλει να είμαι εκεί και η στήριξή του με βοηθάει πάρα πολύ ώστε να βρεθεί και εγώ στο παιχνίδι. Εγώ έχει κάνει 5 νίκες, έχει δώσει πολύ σημαντικά παιχνίδια. Κάθε φορά δημιουργείται και ένα θέμα εξαγωνιστικό. Μία είναι ο Πασχαλάκη, μία είναι η φωτοβολίδα της Νέας Φήμης, μία είναι, τι λέει ο Τσέσκου στην Ρουμανία, σας επηρεάζουν όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι να πω πάνω σε αυτό. Οι συγκυρίες πιστεύω κυρίως. Τώρα η δική μου
ενέργεια στην Κρήτη, όπως έχω ξαναναφέρει, δεν ήταν και σωστή. Αλλά πάνω στην ένταση του παιχνιδιού, έτσι πανηγυρίζω σε όλα τα κόλ μου. Ανεξαρτήτως τι είπα, γιατί αυτό που είπα φάνηκε στην κάμερα στα 10 δευτερόλεπτα. Δεν είναι όμορφο. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Αλέξανδρε. Πιστεύω ότι οι αδυναμίες είχαμε από αύριο και όλα στα προσπαθήσουμε ο πολιτής μας να εμπιστευτεί προσοχή σε ορισμένα κομμάτια και στα στατικά αλλά και μέσα στο ροή του παιχνιδιού. Είναι ο καθόλου αρμέδιος για να προσπαθήσει να μας βοηθήσει σε αυτά τα κομμάτια και πιστεύω να το κάνει. Πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να σε καλέσει στον τάδε να σου πούν Αλέξανδρε, κλείθηκε στην εθνική μετά και τη σημερινή εμφάνιση. Ήρθε η ώρα επιτέλους. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα, αλλά προσπαθούμε για αυτό το λόγο. Για να ανανεώνεις το συμβόλαιο σου. Αλέξανδρε, σήμερα, ποια θα επέλεγες εσύ ως καλύτερη επιτέλεια. Αυτή στο τέλος, αυτή στην αρχή. Γιατί ήταν μία και μία όλες. Νομίζω στην αρχή, γιατί άμα φάμε γκολ πολύ νωρίς, μετά είναι πολύ δύσκολο. Σε βαθμό δυσκολία σου. Δεν θυμάμαι πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι πολύ τις φάσεις. Έγιναν αρκετές και δεν θυμάμαι ακριβώς. Στο τέλος, μια που έκανες χαμηλά, ένα πλασέμπο. Ναι, ήταν δύσκολο αυτό. Αλέξανδρε, σήμερα άκουσες από την προθέρμανση και όλα να στοχοποιήσει από την κερκίδα. Ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως μαζί σου. Δεν ήθελες πριν να σχολιάσεις αν ήταν η καλύτερη εμφάνιση. Θεωρείς όμως ότι ήταν η καλύτερη απάντηση απέναντι σε ένα κοινό που σε στοχοποίησε ενδεχομένως. Νομίζω ναι. Ήταν η καλύτερη απάντηση, πιστεύω, η νίκη που κάναμε στο Καραϊσκάκι. Στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη απάντησα, αν και δεν ήταν σωστό. Τώρα απάντησα με την νίκη μας. Θα σας πείσω κάτι. Στατιστικά λέει, πάω με ξένο διαιτητή, πήρε το κύπελλο. Πάω με ξένο διαιτητή, πήρε την ΑΕΚ. Πάω με ξένο διαιτητή, πήρε τον Ολυμπιακό. Είναι, μπορεί να πει κάποιο στατιστικό. Τελικά δικαιώνονται όσοι έλεγαν ότι στα ντέρμπι τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν ξένοι διαιτητές. Και αν αισθάνεσαι εσύ τη διαφορά με αυτόν. Νομίζω θα είναι κρίμα να πω κάτι για αυτό, γιατί είναι σαν να μην ξέρουμε σε διαιτητές. Βέβαια τα αποτελέσματα άλλα δείχνουν. Δείχνουν ότι γίνονται αρκετά λάθη από τους ελληνικούς. Πιστεύω ότι με το ΒΑΡ θα αλλάξουν όλα. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Πασχαλάκης, νομίζω μίλησε για όλα. Ναι. Ήταν ενδεικτικές οι δηλώσεις του. Μίλησε για τον Όφη, μίλησε για το Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, μίλησε για την συνέχεια. Εντάξει, ήταν πρωταγωνιστής, προφανώς και είχε να πει και αυτός πολλά. Νομίζω ότι έδειξε ότι έμαθε από αυτό που έπαθε στην Κρήτη. Πραγματικά η απάντησή του προχθές, όλης ομάδας μάλλον, ήταν η κατάλληλη. Δεν έδωσε κανένα δικαίωμα. Οπότε το εξήγησε και ο ίδιος. Νομίζω ότι πλέον ξέρει τι πρέπει να κάνει κι αυτός. Έχετε ακόμα ένα μισάωρο. Όταν σε βρίζουν οι αντίπαλοι, αντιδράς με καλή εμφάνιση. Αυτό είναι το πιο σωστό, νομίζω. Ναι. Και το ξέρει και ο ίδιος πλέον. Εγώ νομίζω και πριν το ήξερα, απλά είχε μια κακή στιγμή, όπως έχουμε όλες στη ζωή μας. Ναι, και ίσως κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν για να τα καταλάβεις και να τα ξανακάνεις. Είναι στη διαδικασία εξέλιξης. Σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, εξελισσόμαστε. Δηλαδή το Στέργιο δεν το γνώρισα. Του είχες να πάει ευθεία και έστριβε. Και τώρα πλέον είναι ένας μεγάλος δημοσιογράφος. Ωραία. Πότε έγινε αυτό? Ναι, όταν σε γνώρισα, τότε πότε από τις Σέρες. Ναι, το χωριό όταν ήρθες. Στην πόλη. Λογικό. Για έλεγε για το Ρέντζεσι, έλεγε που δεν έχει τις Σέρες. Ρέντζεσι, αλλά 6 νύχτες, 7 φεγγάρια, ποιο είναι εκείνο το κλαμπ που έχει. Επισκεφτόμαστε όμως. Ναι. Σαν Σερέι. Ξέρεις, το χρήμα ρέει στις Σέρες. Ναι, παραδοσιακά. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε ένα θέμα. Εντάξει. Τα καλά χρόνια με τους κάμπους και τις επιχορηγήσεις και αυτά. Ήμασταν άστο. Εντάξει. Και πέρα από την πλάκα, τα καταστήματα που είχε η Σέρες την καλή εποχή του Πασόκ δεν τα είχε ούτε Θεσσαλονίκη. Και δεν κάνω πλάκα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν 5 εισιτήρια για το μάτς της Κυριακής. ΠΑΟΚ Απόλλωνος Σμύρνης, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμος στο 545-26, έχετε ακόμα μισή ώρα γεμάτη. Μέσω του λογαριασμού του ΠΑΟΚ σας στο Facebook στέλνετε ονοματεπώνυμο. Καλημέρα, Νάσα, γιατί με άγχωσες. Στο post που υπάρχει. Ναι. Υπάρχει ένα post με τη φωτογραφία του αγώνα. Κάνει μπάμ, ρε παιδί μου, την τουρίτσι καζίνο. Στη συνεργασία με το Λίμπερο
Απλά ονοματεπώνυμο, κερδίζετε αυτόματα διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα, Πέμπτη βράδυ στο Ρίτσι Καζίνο. Ακριβώς. Απεριόριστη πύρα και πλούσια δώρα στο εμίχρονο. Με το που δηλώνει. Μην αναφερθούμε για τα παλέτα, για το τι μπορεί να φορτώσει. Άστο, ρε, άστο. Άστο. Εκεί εντάξει, δεν είναι για όλους, είναι στο χέρι του καθενός. Ναι, ναι. Επαφίεται στην προσωπική ικανότητα του. Επαφίεται. Μετά την άλλη λέξη που σου λέει. Αυτά είναι Τσαμακώνω, ποια ήταν. Καμακώνω. Ζαμακώ θέλει λοιπόν. Αυτά τη λέει. Και τη δείχνει με αυτό το λεκτικό τάκλι. Επαφή. Ναι. Είτε λοιπόν μπαίνετε στο Facebook, είτε παίρνετε τηλέφωνο 2310-287-38 ή 6945-287-38 ονοματεπώνυμο και θα σας περιμένει η πρόσκληση στην είσοδο του Ρίζης Καζίνο στο θέατρο Βεργίνα. Στίχημα.gr για να παίξετε το απόγευμα ό,τι πει ο Βασιλιάς μετά. Γιατί να ξέρετε ότι. Χθες δώσαμε τεράστια μάχη για την τετράδα. Τεράστια μάχη και πήραμε. Θα τα αναλύσουμε μετά τις 2. Ναι. Δεν ήταν καλή μέρα. Θα τα αναλύσουμε μετά τις 2, κρατάμε σε αγωνία το κοινό. Το φανατικό κοινό λοιπόν, Κόλκα Βασιλιά. Θα σημειώσουμε πάντως, ναι, ό,τι πείτε, ναι, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα μάλλον. Ναι. Στίχημα.gr λοιπόν, βρίσκεται εκεί τις καλύτερες αποδόσεις και κερδίζεται και φυσικά φτύκας στο σπίτι μου όταν θα μείνω μόνη μου, Σταύρο. Όταν θα μείνεις μόνη σου, τι εννοείς? Θα μετακομίσω και θα μένω μόνη μου. Είναι κάποιο αίτημα αύξησης μισθού, αυτό ή μου φαίνεται? Γι' αυτό το λέω, έτσι. Ναι. Ωραία. Πόσα χρειάζεσαι, αγάπη? Θα το σκεφτώ μετά. Θα δούμε. Ναι. Θα επισκεφτώ φυσικά την αναδομό και το φτύκα για τα πλακάκια και είδη υγιεινής. Να κάνω το καλύτερο μπάνιο. Από όλων στο 79 στην κάτω τούπα, πάνω από το κήπο του καλού, τηλέφωνο 905-503. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται, Σταύρο, με την Πάτε Μπόρισοφ. Για μίλα μου για Πάτε Μπόρισοφ. Καταρχήν τρέχει ένα σερί 5 διαδοχικών εικόν. Σε Λευκορωσία και Ευρώπη βάζουμε μέσα τη Βίντι. Ναι. Έχει 4 νίκες στο πρωτάθλημα, μία νίκη με τη Βίντι. Με αποτελέσματα σφιχτά ή... Όχι, με εύκολες νίκες. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τη νίκη στο ντέρμπι με τη Δυνάμο Μίνσκ 2-1, τα άλλα τα πήρε χαλαρά. Εντάξει, ναι. Έχει ένα μεγάλο ρόστερ με αρκετούς ικανούς παίχτες. Δεν της λείπει δηλαδή, ρε παιδί μου, ούτε το βάθος πάγκου, ούτε η εμπειρία. Εντάξει, έχει πάρει το πρωτάθλημα ουσιαστικά της Λευκορωσίας, γιατί 8 αγωνιστικές πριν το τέλος έχει 57 βαθμούς, Σόλιγκορσκ και Δυναμό Μίνσκ έχουν 45. Δηλαδή, δεν το χάνεις. 12 βαθμών. Εκτός αν πεταχτεί κανένα χαρτί δολοφονικό, γίνουν τίποτα στημένα δικαστήρια, μόνο έτσι μπορεί να το χάσει, ναι. Λοιπόν, ο προπονητής, αγάπη πώς τον είπαμε, ο Μπάγκα. Αν αργίζω φάτε, ναι, αυτός ο Μπάγκα. Λοιπόν, προτίμηση, εντάξει, δεν κάνει την έκπληξη. Είσαι στο 4-2-3-1 ή στο 4-3-3 με επιθετικούς προσανατολισμούς. Θα μου πεις, το κάνει αυτό στην Λευκορωσία που εντάξει είναι 2-3 ομάδες. Αυτή η Σόλιγκορσκ είναι δεύτερη και Δυναμό Μίνσκ. Από εκεί πέρα το χάος. Στην Λευκορωσία, δηλαδή αγώνες που γίνονται. Έχει μία χιλίων θεατών, 1200, εκεί παίζει. Ναι, ναι, είναι απασχολημένη η Λευκορωσία. Δεν θα γεμίσει το γήπεδο λογικά. Το οποίο χωράει 13.126 φιλάθλους. Περιμένουν κανένα δεκάρικο και λίγο παραπάνω στην Πάτε. Εντάξει, δεν θα είναι κάποια καυτή ατμόσφαιρα. Όχι, αλλά δεν θα είναι και εντάξει, ένα άδειο γήπεδο που δεν θα ακούγεται φωνή. Εντάξει, έχουνε. Όταν παίξαμε με Δυναμό Μίνσκ που είχε μείον 73 βαθμούς Κελσίου, εγώ εκεί κάπου στο 70 νόμιζα θα πεθάνω. Ότι είναι η τελευταία μου μετάδοση. Παρότι έχουμε βρει πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Στη Μόσχα. Στη Μόσχα ήταν μείον 20, δεν τον βρίσκαμε. Άσο. Ή πια 12 σφινάκια στο ημίχρονο. Για να συνέλθω. Ήταν μία με ένα δίσκο και κυκλοφόρησε με σφινάκια και ήμουν όλο μπροστά τη. 3-3-4-4. Όχι, έπαιρνα ένα. Ξαναγυρνούσα, ωραία κάθισε. Γυρνούσα. Με ξανά βλέπε. Χάι, χάι. Παπ. Να καταγγείλω εδώ ότι το 14 στο Μίνσκ οι γηπεδούχοι είχαν βάλει τους Λευκορώσους δημοσιογράφους σε κλειστά booth. Σε κλειστά συγχάματα. Δηλαδή, ναι, μιλάμε για ζώα, εντάξει. Ζώα, ζώα. Δηλαδή, αυτός που είναι μαθημένος στους μείον 20, ναι, να κάθεται μέσα, ναι, και εμείς έξω. Ναι. Κανονικά έπρεπε τους δημοσιογράφους της Δυνάμου Μίνσκ στη Ρεβάνς, κάτι που δεν έγινε, να τους βάλει στη θύρα 4 και από πάνω βελάκια. Ότι αυτός είναι Λευκορώσος. Ενώ, ας πούμε, αν έρχονταν εδώ, εσείς θα πηγαίνατε καθόσασταν έξω και θα μπαίνανε οι άλλοι μέσα. Μου λες τώρα. Εμείς πάντα έξω καθόμαστε. Ναι, ενώ αν είχαμε εμείς κλειστά, θα καθόμασταν εμείς απ' έξω και άλλοι θα μπαίνανε μέσα. Και δεν θα γκρινιάζαμε εμείς. Εμείς, άμα γίνεται αυτό, θα γίνονται 4 νεκροί και 8 τραυματίες. Τέλειο πράγμα να λέμε. Ναι, έξω, ναι. Αλλά επειδή τη φάγαμε εμείς, ωραία, είμαστε έξαλλοι μαζί τους. Μάλιστα. Πώς λέγεται εκείνος ο προστινός που τα βάζει ο πιτσιρικάς? Ο Ιβανίτς. Όχι, άλλη με προσπαθεί. Στα. Πιτσιρικάς. Δεν είναι πιτσιρικάς, όχι.
Στάσεβιτς. Ο Στάσεβιτς. Αυτό τον είχαμε παίξει με Δυναμό Μίνσκ, έπαιζε. Κοίταξε, ο Στάσεβιτς, πιτσιρικά στα 32 του. 8 γκολ φέτος σε 39 εμφανίσεις. ο Ιβανίτς όμως, Σέρβος από την Ερζεγοβίνη, 15 γκολ, 9 assist σε 39 μάτς. Πόσα? 15 και 39 assist. Δεν έχει ματώσει και τα δίχτυα, δεν και Πρίγκοβιτς. Εντάξει. Έχουν διακοσμητικό τον Αλεξάνδερ Χλεμπ. Μπαίνει, παίζει 5-6 λεπτά. Έχει 10 συμμετοχές φέτος. Ναι. Στα 37 του εσείως. Θα έκανε Μίτσο τον οκλόφωνο ή είδα λάθος. Είδες λάθος. Εντάξει, ναι. Έχουν υψηλά παιδιά στα στόπερ. Για να δούμε. Έχουν τον Νεμάνια Μιλούνοβιτς, 1.94, 29χρονος Σέρβος. Ποιον άλλον έχουν στα στόπερ. Έχουν τον Φιλιππέγκο, ναι. Διεθνής Λευκορώσος, 30 χρονών και αυτός είναι 94. Εμείς έχουμε Χατσερίδη, 1.97. Απέξουν, περνάει η μέλισσα. Περνάει η μέλισσα με τα μέλισσόπουλα. Εμβληματική μορφή, αλλά τελευταία δεν παίζει πολύ, ο Μιχαήλ Γκόρντετσουκ, γνωστός, Γκόρντετσουκ, ναι. 28 χρονών και αυτός διεθνής Λευκορώσος, 21 μάτς, 6 γκολ, 3 ασίστ. Μου λέγανε όλοι φόβομαι με την πάτη του Γκόρντετσουκ, πέσαμε. Γενικώς είναι μια ομάδα που έχει αρκετές συμμετοχές σε Europa League και Champions League. Καλά, το συζητάμε τώρα, πολύπειρη, ας το χαβαλέ που κάνουμε τώρα. Είναι μια ομάδα στο στάτους του ΠΑΟΚ. Είμαστε θεωρητικά καλύτεροι, αλλά στο momentum που τους πετυχαίνουμε δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Ναι. Δηλαδή έχει υπάρξει 4 φορές σε όμιλο Champions League από το 2008-2009 και άλλες τόσες σε ομίλους του Europa League. Έχει την εμπειρία. Έχει την εμπειρία, εντάξει. Έχει τον τρόπο διαχείρισης, οι παίκτες της είναι κορμός εδώ και καιρό. Δεν είναι δηλαδή ομάδα η οποία δεν ξέρει να αντιμετωπίσει αυτά τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι είναι θέμα αποφασιστικότητας καθαρά του ΠΑΟΚ. Στο δρόμο για να βρεθεί στο Europa League προκρίθηκε έναντι της Χάιντουκ στο πρώτο γύρο του Champions League. Στο δεύτερο κέρδισε την Καραμπακ 1-0, πήρε νίκη εκτός έδρας και 1-1 στο σπίτι της. Αποκλείστηκε από την Αϊντχόφεν στα play-off του Champions League. Ιτήθηκε με 3-2 στη Λευκορωσία και έχασε 3-0 στην Ολλανδία. Και κάπως έτσι βρέθηκε στο Europa League, κέρδισε την Βίντεο γνωστών στην πρεμιέρα 2-0 στην Ουγγαρία. Είπαμε τα παιδιά μας την πίνουν συχνά, λέει, πιστεύω ότι 5 Λευκορώσους μέσα στην 4 θα τους καταλάβαιναν και χωρίς βελάκια. Στέργιο μου, λέει εδώ ο φίλος. Σταύρο, τελικά αληθεύει ότι η πόλη Μπάτε είναι σχετικά κοντά στην πόλη Σκύλια, λέστε. Μας χρεώνει. Σε πήρε τηλέφωνο αυτός που του έδωσε το τηλέφωνο. Σε πήρε τηλέφωνο αυτός που του έδωσε το τηλέφωνο. Σου. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Επικρατεί πάντως μια κινητοποίηση και θέλει η ΠΑΕ Μπάτε να σμπρώξει τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Εντάξει, έχει ανακοινώσει, έχει βίντεο. Ξαναλέω, νομίζω θα έχει περισσότερους από 10.000, μιας και ουσιαστικά και το πρωτάθλημα δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Κέρδισαν και τη Δυνάμο Μίνσκ, τελείωσε το πανηγύρι. Άρα θέλουν να πετύχουν κάτι καλό στο Europa League. Και εμείς θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό πηγαίνοντας στον Πάτε. Σταύρο, κάνει ένα προθετικό, ένα προθετικό βίντεο. Ρε, ότι έρχεται ο Δαλάη Λάμα στο Μίνσκ και τέτοια. Θα έρθουν όλοι στο γήπεδο, θα σε δούνε. Να σε ψάχνουν. Θα είναι και ευκαιρία σου να γίνει βράβευση για το προθεσινό. Όλο μαζί, ρε παιδί. Θα έχουμε καμιά υποδοχή από το σύνδεσμο το δικό μας στη Λευκορωσία. Πώς δεν έχουμε. 1-2-3 ΠΑΟΚ. Θα φωνάζουν στο δρόμο. 1-2-3 ΠΑΟΚ. 1-2-3 ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο στο τελευταίο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε λίγο με τα ποδοσφαιρικά και του ΠΑΟΚ. Τελευταία προπόνηση σήμερα, αποστολή. Είχαμε και θέματα. Ναι, και έχουμε. Ένα θεκό, όπως του ζήτησε, καμιά 30 εκατομμύρια ευρώ για ανανέωση. Ναι. Θα ασχοληθούμε και με αυτόν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Τελευταίο τέταρτο. Ναι. Ούτε τέταρτο και θα κλείσουμε νωρίτερα, θα ξεκινήσει νωρίτερα ο Βασιλιάς. Στα γρήγορα. Θα ανοίξουμε γραμμές, όχι για την εκπομπή. Για 5 εισιτήρια του αγώνα των ΠΑΟΚ Πανιόνιος, αύριο στο Παλατάκι για το κύπελο Ελλάδος, πρεμιέρα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Οι πρώτοι 5 που θα πάρουν τηλέφωνο θα πάρουν δωρεάν εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Πανιόνιος, πρεμιέρα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. 2-3-10-28-78-88 και 6-9-45-2-87-3-8 οι πρώτοι 5. Τηλεφωνείτε στα ίδια νούμερα για τις διπλές προσκλήσεις στο Regency Casino. Έχετε ακόμα 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή μέσω του λογαριασμού του ΠΑΟΚ 24 στο Facebook. Απλά γράφετε το όνομά σας και έχετε ακόμα 10 λεπτά
για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Απόλλων Σμύρνης, Κυριακή απόγευμα στην Τούμπα, FM, μονοπατεπώνυμο 54526, το στέλνετε. Σταυρό, πάμε στο θέμα του Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος για μένα πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνει με μάνατζερ να διαπραγματεύεται. Είναι ένα παιδί της οικογένειας του ΠΑΟΚ, τον αγαπάμε όλοι. Είναι μια μορφή αξία αγάπητη. Πόσο Κλάους δεν είχε χρησιμοποιήσει μάνατζερ για να νεώσει και πήρε και παραπάνω. Ναι. Ωραία, τζάμπα το 10% που θα κρατήσει ο ατζέντης. Τζάμπα καμιά προμήθεια που θα φύγει πάλι δεξιά-αριστερά. Κρίμα είναι, πεταμένα λεφτά. Καλό θα ήταν να πάει ο Μπίσε μόνος του, να πει ένα νούμερο, να ακούσει ένα νούμερο που θα πάρει. Ωραία, να ανανεώσει για 2 χρονάκια. Mm-hmm. Εντάξει, 2 δεν είναι για παραπάνω. Μετά βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Ναι. Έχει ο Θεός. Ναι. Και να γίνει η δουλειά όπως πρέπει να γίνει. Τώρα δεν είναι ανάγκη να ξοδεύουμε τζάμπα ενέργεια για παιδιά που ανήκουν στην οικογένεια και έχουν αποδείξει πόσο καλοί ποδοσφαιριστές είναι. Αν τέλος πάντων μπλεχτεί άλλος για να έχει προσωπικό όφελος, δεν θα αλλάξει κάτι στην υπόθεση Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ θα ανανεώσει, θα εξιονίσει. Το να εμφανιστεί και ένα αέρα λεφτά να δίνουμε, γιατί, για ποιο λόγο. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ας διώξει το μάνατζερ του λοιπόν και ας πάει να διαπραγματευτεί μόνος του. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ τον αγαπάει και βέβαια είναι έτοιμη να του κάνει τα χατήρια στο βαθμό το φυσιολογικό. Εντάξει, ναι. Ωραία, ξέρουμε τι λεφτά παίρνει. Εκεί γύρω θα κινηθεί το έργο. Μεγαλώνει κιόλας. Εντάξει, δεν είναι, ξέρω εγώ, 25 χρονών. Ωραία, άλλα 2 χρονάκια συμβόλαιο σε υψηλό επίπεδο σε μια ομάδα που τον αγαπάει, που έχει βρει το ρόλο, που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και βέβαια αυτή η μορφή γενικότερα δεν πρέπει να φύγει από την ομάδα τώρα που τελειώνει το συμβόλαιό της. Εννοείται. Θέλουμε τον Μπίσεσβαρ στον ΠΑΟΚ. Απλά μην μπλέκονται πολύ και ζητάνε παράλογα πράγματα. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ μια τράπεζα που εξασφαλίζει το μέλλον παρατρεχάμενων. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία εξασφαλίζει τους ποδοσφαιριστές της, είτε με τα συμβόλαια, είτε με τα έξτρα πριν τα οποία πλουσιοπάροχα παίρνουν. Εντάξει, σε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, με τα ένσημά τους κανονικά. Με τα ένσημά τους κανονικά, επαναλαμβάνω, γιατί τα ένσημα είναι πολύ σημαντικά. Μην καλείτε άλλο για τα εισιτήρια για τον μπάσκετ. Βρήκαμε τους 5. Θα δούμε, να δώσουμε και αύριο εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Και γενικά η διαδικασία ΠΑΟΚ manager κτλ. Δεν χρειάζεται πλέον σε αυτό το επίπεδο. Μια παρέα είμαστε σε αυτή την ομάδα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή είναι οικογένεια πραγματική. Δεν χρειάζεται να παρεμβάλλουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι της οικογένειας. Πάντως έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες οι πρώτες επαφές με όλους. Δεν είναι μέρες, εδώ και μήνες έχουν ξεκινήσει οι πρώτες επαφές. Ωραία, ακόμα λόγι... δεν έχουν μπει σε συγκεκριμένα νούμερα. Με κανέναν από αυτούς, δηλαδή σου δίνουμε τόσα, θέλουμε τόσα, απάντησε μέχρι τότε. Εντάξει, το ίδιο έγινε χθες και με τον Μπίσεσβαρ. Το θέμα είναι ποιος μιλάει. Θα υπάρχει μια κεντρική στρατηγική του ΠΑΟΚ ή ο καθένας θα μιλάει με τον αγαπημένο του μάνατζερ. Ναι. Εντάξει. Σημαντικό. Δηλαδή έχει έρθει ο Μάριο Μπράνκο. Δεν είναι δικιά του δουλειά να ορίσει, ωραία, τη στρατηγική συμβολέων. Ναι. Τι σημαίνει αθλητικός διευθυντής ανάπτυξης. Δηλαδή εγώ που είμαι διευθυντής ανάπτυξης του Λίμπερο, έχω λόγο στο μπάτζετ. Τι θα πάρεις εσύ, τι θα πάρει η αγάπη, τι θα πάρει ο ένας, εγώ δεν αποφασίζω 100%, τα αφεντικά αποφασίζουν. Ωραία, αλλά έχω λόγο στο πώς θα μοιραστεί το μπάτζετ. Και στρατηγικά ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, τι χάνουμε, τι κερδίζουμε. Ένας το κάνει αυτό. Ωραία. Μιλώντας και με άλλους, αλλά ένας το κάνει. Ουσιαστικά. Εδώ λοιπόν ποιος μιλάει για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα αρχίσουμε πάλι να είμαστε μπερδεμένοι. Θα φτάσουμε σε σημείο π.χ. παίκτες κομβικοί να μην έχουν ανανεώσει μετά το Γενάρη. Δηλαδή με τον Βαρέλα τι να κάνεις να πεις τώρα. Ναι, και είναι αρκετοί κιόλας. Δεν είναι ένας δύο. Είναι ο Μπίσεσβαρ, Βαρέλα, Κρέσπο, Κάνιας, Σάχοφ, Μπίσεσβαρ. Πασχαλάκη στην πορεία. Πασχαλάκη στο Δεκέμβριο, εντάξει. Στην πορεία, ναι. Δεν πρέπει να φτάσει Ιούνιο. Ναι, ναι. Πώς πρέπει να φτάσει.
Ωραία. Μπίζης, Βαρβαρέλα, Κρέσπο, Κάνιας, Σάχοφ, Μαλεζάς και Γλύκος. Τα συμβόλαια που λήγουν. Δεν βάζουμε μέσα Καρέλη και Τόσκα που θα του δούμε στην πορεία, εντάξει. Ναι, και υπάρχουν και συμβόλαια που γίνεται κουβέντα για αναπροσαρμογή του Λιμνιού, όπως είναι του Πέλκα, όπως είναι διάφορα άλλα. Εντάξει, υπάρχουν τέλος πάντων εκκρεμότητες πολλές, οι οποίες αν δεν υπάρξει κεντρική στρατηγική θα συντηρηθούν. Θα συντηρηθούν και θα σου φέρουν και μια ανισορροπία εντός των αποδητηρίων. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, πήρες, ξέρω εγώ, το Χατσερίδη με ένα αλφα ποσό. Εντάξει. Νορμάλ, γιατί η καριέρα του ήταν αυτή και μπλα 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 μπλα. Δεκτό. Συμβαίνει να πληρώσει υπεραξία για έναν παίκτη που έπαιζε αλλού. Ο Βαρέλα που τρώει το κουπί όμως και είναι στο 1 τρίτο, δεν αισθάνεται και πολύ βολικά από αυτή την ιστορία. Εντάξει, σε πολλούς δεν αρέσει αυτό, αλλά στη δουλειά σου εσύ, άμα βλέπεις ότι εσύ κάνεις τα χ και ο άλλος κάνει τα ψ και ο άλλος παίρνει διπλάσια από ό,τι παίρνεις εσύ, σε κάποια φάση δεν θα σε πειράξει εσένα. Όχι, θα με πειράξει. Ναι. Προφανώς, ανθρώπινο είναι αυτό. Και ωραία, εμένα μου κάνουν αυτό το πράγμα στις δουλειές που είμαι. Ανθρώπινο, καθώς είναι ανθρώπινο. Γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμοι λέει γιατί να ασχολείται ένας με τον άλλον. Αν παραπάνω από μένα και δεν θα έχει, ξέρω εγώ, την τέτοια. Ναι, δεν θα κάνει παραπάνω από σένα και όλα. Εγώ, το γραφείο θα φεύγουν τα γραφεία. Ακριβώς. Μα είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινο αυτό. Είναι. Ναι. Γιατί σου λέω, πολλοί δεν το καταλαβαίνουν και λένε γιατί να ασχολείται ο κάθε παίκτη, ότι δημιουργούνται ίντρικες. Μα είναι ανθρώπινο. Σε κάθε δουλειά συμβαίνει αυτό. Είναι το φυσιολογικό. Ακριβώς. Και αυτό θέλει διαχείριση. Εντάξει. Δεν είναι όλα ίντρικα στη ζωή. Υπάρχει και η λογική. Σε κάθε δουλειά, σε κάθε επάγγελμα. Εγώ σου λέω, μου έχει τύχει να καταλάβω ότι κάποιος παίρνει παραπάνω από μένα ενώ ταξίνει. Ωραία, και φεύγανε γραφεία. Ναι. Δεν πήρα ευρώ παραπάνω βέβαια, εντάξει, αλλά φεύγανε γραφεία. Με συμβαίνει τέλος πάντων. Ναι. Είναι κάτι που το ζούμε όλοι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Οπότε είναι λογικό να συμβαίνει και σε μια ομάδα. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα. Ναι. Τέλος πάντων. Εμένα η ένστασή μου σε αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν γίνεται να μιλάει ο ένας με τον αγαπημένο του μάνατζερ, ο άλλος με τον αγαπημένο του μάνατζερ, ο άλλος ο μάνατζερ δεν μιλάει με τον τάδε και θέλει να μιλάει με τον άλλον. Δεν υπάρχουν αυτά. Έχει προσληφθεί ο Μάριο Μπράγκο. Καλός, κακός, δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο. Ναι. Ωραία. Αυτός θα πρέπει να αποφασίσει. Η δουλειά του είναι. Στη συνεργασία με τον Λουτσέσκο φυσικά. Στη συνεργασία με τον Λουτσέσκο και την ιδιοκτησία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερο να μην έχει φθαρεί αυτός που θα μπει στις διαπραγματεύσεις. Και θα γυρίσει να σου πει: ναι, ρε φίλε, κάναμε κάποια λάθη ως οργανισμός όσον αφορά στις πληρωμές στο παρελθόν. Αλλά τώρα ήρθα εγώ και πρέπει να ορίσουμε μια στρατηγική. Ναι. Να ξεκινήσουμε και από το μηδέν, να γλιτώσουμε και κάτι προμήθειες που φεύγουν μυστήριες. Δεξιά-αριστερά. Δεν γίνεται το ΠΑΟΚ να ταΐζει όλη την ώρα, όλο το σύστημα. Και όλοι αυτοί, όλοι όταν υπάρχει κρίση, να είναι κρυμμένοι. Αυτά. Ναι, ισχύει. Πείτε χορηγούς να κλείσουμε, θα δει ο Βασιλιάς σε λίγο. Πρέπει να το ετοιμάσω. Λοιπόν, είπαμε κλείσαμε τα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Έχετε πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, όσοι έχετε στείλει στο post στο Facebook του ΠΑΟΚ 24 για το Ρίτσι Καζίνο, διπλή πρόσκληση. Κερδίζετε αυτόματα μια διπλή πρόσκληση. Θα περιμένετε το όνομά σας στο Ρίτσι Καζίνο. Πηγαίνετε εκεί το βράδυ της Πέμπτης και βλέπετε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης το Μπάτε Μπορίσοφ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Απόλλων, αγάπη, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 54. 5, ναι. 11, ναι. 16, ναι. 25, ναι. 30, ναι. Okay. Λοιπόν, δώσ' μου λίγο μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε. Ιωαννίδης Απόστολος, το κινητό τελειώνει σε 4-4-2. Αγγελόπουλος Κωστής σε 129. Αστέριος Κούκος, το κινητό σε 4-23. Ανδρέας Πυράτος σε 3.49 και Δημήτριος Σίμος σε 0.18. Ιωαννίδης Απόστολος, Αγγελόπουλος Κωστής, Αστέριος Κούκος, Δημήτριος Σίμος και Ανδρέας Πυράτος. Ενημερωθείτε από την γραμματεία, σας περιμένει ένα εισιτήριο για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον ένα και μοναδικό Βασιλιά, η καλύτερη παρέα από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι από εμάς.